Καλώς ήρθες στο Αγνός και γιατί εδώ η εκπαίδευση είναι αλλιώς. Το λυσάρι είναι πρόκληση γνωριμίας και μάθησης. Πάμε τώρα στην άσκηση 2 να υπενθυμίσουμε, να βρούμε λέει, το ζητούμενο όρο κάθε μιας από τις γεωμετρικές προόδους και πάμε να κάνουμε παιδιά, ποιον θέλετε να κάνουμε, το ερώτημα 4. Τον α10 της 1, μείον 2, 4 κτλ. Ωραία. Για να δω εδώ πέρα. Το γράφω. Ξεκινάω έτσι. Πρώτη οδηγία, παιδιά. Το στυλώ στο χεράκι. Γράφω τι μου δίνει. Προσεκτικά. Διαβάζω. Εγώ θέλω τον όρο α10. Πιάνει προόδου γεωμετρική, λέει. Μάμε. Της... Το πάμε. Γεωμετρική προόδου, πάμε. Τη 1, μείον 2, 4, 3 τελείες. Οπότε εγώ πέρα από το μοτίβο, πώς συνεχίζει αυτό, 3 τελείες, έτσι. Οπότε λέω, αν πάω προς τα πίσω θα διαιρέσω. Έτσι, θα διαιρέσω, δηλαδή 4 δια μείον 2, πόσο μας κάνει, μείον 2. 2 μείον 2 δια 1 μας κάνει, πόσο μας κάνει, μείον 2. Αν πάω ανάποδα προς τα μπροστά, θα πολλαπλασιάσω. Άρα πολλαπλασιάζω το 1, επί πόσο μου κάνει μείον 2, προφανώς επί μείον 2. Σωστά. Το μείον 2 θα πλησιάσω πάλι επί μείον 2 θα μας κάνει 4. Μπράβο. Επί μείον 2. Κατάλαβες, έτσι. Έτσι λοιπόν τι κέρδισα. Κέρδισα να βρω το λάμδα που είναι ο λόγος. Πόσο είναι παιδιά ο λόγος είναι το μείον 2. Δεν με πειράζει νούμερο. Ένας υπέροχος αριθμός. Ποιος είναι παιδιά από το όρος είναι το... Ο α1 είναι το 1. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτή τη σχέση μπορώ να πω ότι ο νιωστός μου όρος, όποιος θέλω, το 50, το 100, το 1000, το 3000 κλπ. Αλφανή θα είναι πόσο, ο πρώτος όρος α1, 1, επί μείον 2, το λάμδα, υψωμένο στην ημείον 1, ή στην ημείον 1. Με λίγα λόγια θα το γράψω έτσι και με καθαρό μαύρο, αλφανή είναι ίσον με μείον 2 ή στην μείον 1. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν τώρα τι μου ζητάει εδώ πέρα ο φίλος. Να βρω λέει ο φίλος τον α10 ή φίλοι. Έτσι. Ωραία. Άρα τι θα πρέπει να πάρω εγώ. Να πάρω τον είδο πάνω ίσον με το 10 που, τους αριθμό τους όρους α1, α2, α3. Έτσι. Αυτό λέγαμε που ξεκινάμε. Με αφετηρία πάντα φτιάχνω την αλυσίδα α1 ίσον με το 1. Έτσι. Τι θα έχω, ότι ο α10 θα ισούται με μείον 2 ή στην 10 μείον 1. Με λίγα λόγια θα έχουμε από εδώ ότι ο α10 θα ισούται ή στην 9. Βγαίνει και το μείον απ' έξω, άρα θα γίνει μείον 2 ή στην 9. Και μας κάνει προσπαθεί εδώ. Μείον 512. Τώρα αυτά τα νουμεράκια ξέρετε, είναι και γνωστά, ξέρετε γιατί οι υπολογιστές όλοι δουλεύουν με το διαδικό σύστημα, άρα με δυνάμεις του 2. Λέει το τάδε μηχάνημα 512 ή 1024 ή κλπ. Κλπ. Ή η μνήμη είναι 12, είναι 24, είναι κλπ. Κλπ. Είναι, ναι, 24, έτσι. Λοιπόν, έτσι απολαύσαμε ακόμα μία άσκηση. Γνωρίσαμε το ποιόν της γεωμετρικής προόδου. Καταλάβαμε πώς διαβάζεται αυτός ο τύπος και δεν το βλέπουμε πλέον σαν κινέζικα, γιατί και τα κινέζικα είναι μια γλώσσα που μιλάνε οι φίλοι μας οι Κινέζοι και εμείς μιλάμε τα αλφαβητικά γιατί τα γνωρίζουμε και τα αγαπάμε όλοι ανεξαιρέτως και φυσικά να ευχηθούμε να συνεχίσεις μαζί μας γιατί αγάπη και φως.